Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση των προγραμμάτων ανοιχτής πρόσβασης του ΣΕΑΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η παρουσίαση γίνεται από τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης που λειτουργεί στο παράρτημα του Συνδέσμου στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Σκοπός της παρουσίασης είναι να δείξει τα τρέχοντα προγράμματα, καθώς επίσης και να παρουσιάσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεκπεραιώνονται οι εργασίες υποστήριξης των προγραμμάτων αυτών. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η περίοδος 2022-2024 είναι η δεύτερη τριετία κατά την οποία ο ΣΕΑΒ υλοποιεί προγράμματα ανοιχτής πρόσβασης στις δημοσιεύσεις. Έχει προηγηθεί η τριετία 19-21, όπου ήταν μια πρώτη περίοδος πειραματισμού και εξερεύνησης των δυνατοτήτων του συνδέσμου σχετικά με τη δημοσίευση σε καθεστώς ανοιχτής πρόσβασης. Και προς αυτό συστήθηκε η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, η οποία ανάμεσα στις διάφορες άλλες εργασίες έχει καθήκον της να δημοσιεύει αναφορές προόδου σε τερμηνία βάση. Όλες οι αναφορές βρίσκονται στη σελίδα scholarly.hill.link.gr/monitoring και οι αναφορές αυτές, όπως είπαμε, γίνονται σε τριμηνιαία βάση. Παρέχουν στοιχεία για τους τύπους των άρθρων, τη συμμετοχή ανά εκδότη, τα περιοδικά, τα πιο δημοφιλή περιοδικά, τα επιστημονικά πεδία, την κατανομή των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά πεδία, την κατανομή των δημοσιεύσεων σε ιδρύματα κλπ. Συνολικά την τριετία 19-21 υποστηρίχθηκαν 1.259 δημοσιεύσεις από όλα τα ιδρύματα μέλη του ΣΕΑΒ. Τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας των συμφωνιών, οι δημοσιεύσεις με πλήρη απαλλαγή αποτελούσαν το 10% του συνόλου, ενώ το 2021 αποτελούσαν το 22%. Άρα βλέπουμε μια μικρή αύξηση σε δημοσιεύσεις με πλήρη απαλλαγή. Λέγοντας πλήρη απαλλαγή, εννοούμε ότι ο συγγραφέας ή η συγγραφέας δεν χρειάζεται να πληρώσει κάτι, γιατί το κόστος αυτό έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον σύνδεσμο. Παρομοίως, τον πρώτο χρόνο οι δημοσιεύσεις με έκπτωση αποτελούσαν μόνο το 1% του συνόλου, ενώ το 2021 αυξήθηκε στο 28,5%. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν οι ίδιες οι βιβλιοθήκες και το άτυπο δίκτυο βιβλιοθηκονόμων ανοιχτής πρόσβασης που έχει συστήσει ο σύνδεσμος, αλλά φυσικά και η διασπορά των νέων για την οικονομική στήριξη που παρέχει ο σύνδεσμος μεταξύ των ερευνητών. Κυριότερος τύπου άρθρου ήταν τα λεγόμενα κλασικά ερευνητικά άρθρα, research papers, ενώ από τις άδειες Creative Commons, οι οποίες συνοδεύουν, είναι απαραίτητο να συνοδεύουν μια δημοσίευση ανοιχτής πρόσβασης προκειμένου να υπάρχουν όλοι αυτοί οι όροι επαναχρησιμοποίησης του περιεχομένου, πρωταγωνίστησε η άδεια αναφοράς δημιουργού, η πιο απλή και πιο ανοιχτή άδεια, CC BY. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε ότι στις 10 πρώτες θέσεις ιδρυμάτων του ΣΕΑΒ συμμετείχαν ενεργά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, της Κρήτης, της Θεσσαλίας και στη συνέχεια μια σειρά από ερευνητικά ιδρύματα. Τα προγράμματα του ΣΕΑΒ οφείλουμε να πούμε ότι αφορούν κατά κύριο λόγο τις ενεργές συμφωνίες που έχει ο σύνδεσμος με γνωστούς εκδότες, με εκδότες με τους οποίους προϋπάρχει μια συνεργασία τα προηγούμενα χρόνια, όπως για παράδειγμα Elsevier, Wiley, Taylor & Francis και το καθεξής. Υποστηρίζει τη δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς ανοιχτής πρόσβασης μόνο σε επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά. Το 2019-2021 υπήρχαν 7 συμφωνίες με εκδότες και 2 με προγράμματα συμμετοχής για τα οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Από αυτές τις 7 συμφωνίες, οι 3 αφορούσαν την πλήρη απαλλαγή και οι 4 αφορούσαν την παροχή έκπτωσης. Η παροχή έκπτωσης ήταν ομοιόμορφη σε ένα ποσοστό 10%. Το 2022 έως 2024 θα ισχύσουν συμφωνίες με 12 εκδότες και 2 προγράμματα συμμετοχής. Όπως βλέπετε, υπάρχει μια αύξηση στα προγράμματα πλήρους απαλλαγής. Από 3 που είχαμε την προηγούμενη τριετία, έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τα προγράμματα σε 9 και η έκπτωση ισχύει σε 3 εκδότες. Στους 3 αυτούς εκδότες, το ποσοστό έκπτωσης έχει αυξηθεί σε 2 από αυτούς, από 10% σε 20%. Άρα, όπου υπήρχε περιθώριο και όπου υπήρχαν πολύ σαφείς ενδείξεις,
και διαπραγματευτικά ο σύνδεσμος μπόρεσε να εξασφαλίσει επωφελείς συμφωνίες για τους Έλληνες ερευνητές, αυξήθηκαν οι δυνατότητες είτε με το να δίνουμε πλήρη απαλλαγή σε περισσότερους εκδότες, είτε να αυξήσουμε το ποσοστό έκπτωσης όπου ήταν αυτό δυνατό. Ποιοι έχουν δικαίωμα χρήσης αυτών των συμφωνιών? Προβλέπονται διαφορετικοί όροι για κάθε εκδότη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο σύνδεσμος και η μονάδα δεν επιχειρεί να ομογενοποιήσει όλους αυτούς τους όρους, καθώς επίσης και να τους καταστήσει όσο το δυνατόν πιο διάφανους και πιο κατανοητούς στην ελληνική ερευνητική κοινότητα. Το βασικό είναι ο κύριος συγγραφέας ή η κύρια συγγραφέας, ο corresponding author, όπως χαρακτηριστικά είναι γνωστός, θα πρέπει να ανήκει στην κοινότητα των μελών του ΣΕΑΒ. Ισχύουν κάποιοι ειδικοί όροι για κάποιες ειδικές κατηγορίες, όπως επίτιμα μέλη, ομότιμα, μέλη ΔΕΠ, διατελέσαντα μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, ερευνήτριες ορισμένου χρόνου, π.χ. μεταδιδάκτορες ή υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο και τις εργασίες τους. Αλλά όλα αυτά αναγράφονται λεπτομερώς στα εργαλεία που έχει αναπτύξει η μονάδα μας. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται η πλήρης απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης, δεν χρειάζεται ο συγγραφέας να αναρωτηθεί αν πρέπει να πληρώσει κάτι. Η μοναδική συνθήκη είναι αν δεν έχει συμπληρωθεί το όριο ανά έτος ή ανά τριετία των δημοσιεύσεων όπου μπορεί ο σύνδεσμος να καλύψει. Και αυτό θα αναλυθεί στη πορεία ανά εκδότη. Υπάρχουν όμως κάποιες επιπλέον χρεώσεις σε ορισμένους εκδότες, όπως για παράδειγμα κάποιες επιπλέον σελίδες, αν κάποιος εκδότης έχει περιορισμό στον αριθμό των σελίδων που δημοσιεύει, οι έγχρωμες σελίδες ή έγχρωμες εικονογραφήσεις ή εξώφυλλα περιοδικών, αν μία δημοσίευση αξίζει να είναι προβεβλημένη στο εξώφυλλο, αυτά δεν μπορούν να καλυφθούν από τον ΣΕΑΒ. Η υποβολή οφείλει να γίνεται με το ιδρυματικό email του ή της συγγραφέως και δεν γίνονται δεκτές δημοσιεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν εμπορικές υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το περιοδικό και ο τύπος του άρθρου να ανήκει στις συμφωνίες του ΣΕΑΒ. Όλα αυτά κάποιος μπορεί να τα βλέπει και να τα εξετάζει ακολουθώντας δύο συνδέσμους. Το scholarly.hillink.gr / guide, όπου είναι ο οδηγός ανά εκδότη. Άρα, αν γνωρίζετε σε ποιον εκδότη ανήκει το περιοδικό στο οποίο θα δημοσιεύσετε, μπορείτε να πάτε και να δείτε τι ισχύει. Καθώς επίσης και στο scholarly.hillink.gr / OA Journals, όπου είναι το ευρετήριο των επιλέξιμων περιοδικών και στο οποίο μπορείτε να αναζητήσετε περίπου 7.500 περιοδικά από αυτά που καλύπτει ο ΣΕΑΒ. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα για τις συμφωνίες. Βλέπουμε ότι παρέχεται πλήρης απαλλαγή σε ένα ευρύ σύνολο εκδοτών. Cambridge University Press, Wiley, ACM, Oxford University Press, Institute of Physics, IEEE, Springer Nature, Royal Society of Chemistry και De Gruyter. Έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια ώστε να υπάρχει μια ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των επιστημονικών πεδίων και όλοι αυτοί οι εκδότες λειτουργούν με το καθεστώς της προπληρωμής. Οι δημοσιεύσεις έχουν ας πούμε προπληρωθεί και υπάρχει ένα εύρος δημοσιεύσεων το οποίο, από το οποίο μπορούμε να καλύπτουμε τις εκδοτικές ανάγκες των Ελλήνων ερευνητών. Παράλληλα υπάρχουν τα προγράμματα συμμετοχής, membership programs, στα οποία συμμετέχει ενεργά ο σύνδεσμος από πάρα πολύ νωρίς. Το πρώτο είναι το Scope 3, μια πρωτοβουλία για τη δημοσίευση στον τομέα της φυσικής υψηλών ενεργειών, την οποία συντονίζει το CERN, στην οποία όλοι οι ερευνητές σε αυτό το χώρο μπορούν να δημοσιεύουν σε περίπου 12 περιοδικά από διαφόρους εκδότες δωρεάν, χωρίς να υπάρχει ξανά κάποια χρέωση. Και το Open Library for Humanities, το οποίο είναι μια μεγάλη πλατφόρμα περιοδικών στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών και κοινωνικών επιστημών.
και στο οποίο ομοίως δεν χρειάζεται κάποιος να πληρώσει κάτι. Στις περιπτώσεις της έκπτωσης, στον Elsevier, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο εκδότη, και στον Sage ισχύει 20% έκπτωση, και στην Emerald ισχύει ένα 10% έκπτωση. Εδώ επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο Scope 3 συμμετέχουν περιοδικά του Elsevier, εκεί δεν ισχύει το ποσοστό της έκπτωσης, αλλά ισχύει η πλήρης απαλλαγή. Υπάρχουν στα προγράμματα της πλήρους απαλλαγής δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη είναι κάποιοι εκδότες οι οποίοι μας δίνουν ένα περιόριστο αριθμό δημοσιεύσεων, άρα δεν υπάρχει κάποιο όριο, και αυτές είναι το Association for Computer Machinery της Επιστήμης των Υπολογιστών και Συναφών Πεδίων, το Cambridge University Press, ένας διαθεματικός εκδοτικός πανεπιστημιακός οίκος, και το Institute of Physics, το οποίο αφορά κυρίως τη φυσική και τα συναφή παιδεία. Στην ACM καλύπτονται μόνο τα υβριδικά περιοδικά, ενώ στους άλλους δύο εκδότες και χρυσά και υβριδικά περιοδικά. Οφείλουμε να το πούμε αυτό, διότι σε κάποιες περιπτώσεις χρηματοδοτών, όπως για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρέωση του ερευνητή να δημοσιεύει σε καθεστώς ανοιχτής πρόσβασης τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, όμως είναι επιλέξιμα μόνο τα χρυσά περιοδικά και όχι τα υβριδικά. Υπάρχουν μια σειρά από άδειες οι οποίες εφαρμόζονται σε όλους αυτούς τους εκδότες, και αυτό επιτρέπεται, για παράδειγμα, στην ACM να διαλέξει κάποιος όποια άδεια ο ίδιος ή η ίδια επιθυμεί, ενώ στην Institute of Physics είναι προεπιλεγμένη η CC BY, όπως είπαμε, η πιο ανοιχτή άδεια που Creative Commons που υπάρχει. Πάλι κάτι επίσης σημαντικό είναι ότι στην ACM καλύπτονται και Proceedings Articles, άρθρα συνεδρίων, αφού γνωρίζουμε ότι η ACM έχει ένα πολύ ισχυρό πορτφόλιο συνεδρίων που καλύπτει. Στον De Gruyter, στην IEEE και στην Oxford University Press όμως υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός δημοσιεύσεων. Ο De Gruyter είναι ένας διαθεματικός εκδοτικός οίκος. Εδώ πέρα έχουμε 75 την τριετία, ένα πρόγραμμα δημοσιεύσει την τριετία, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2021 και θα διαρκέσει έως το 2023. Είναι μόνο τα υβριδικά περιοδικά. Στην IEEE, σε ένα association πάρα πολύ γνωστό και πάρα πολύ ισχυρό για την επιστήμη των υπολογιστών, υπάρχουν 180 δημοσιεύσεις στην τριετία. Εδώ πέρα υπάρχουν και χρυσά περιοδικά. Και στον Oxford University Press, έναν επίσης διαθεματικό εκδοτικό οίκο, υπάρχουν 231 δημοσιεύσεις ανά τριετία. Συγκεκριμένος αριθμός δημοσιεύσεων υπάρχει και στη Royal Society of Chemistry, έναν εκδότη για τη χημεία και τα συναφή παιδεία, 219 δημοσιεύσεις ανά τριετία, μόνο υβριδικά περιοδικά. Στο Springer Nature, έναν πολύ γνωστό διαθεματικό εκδότη, υπάρχουν γύρω στις 1118 δημοσιεύσεις την τριετία, μόνο υβριδικά περιοδικά. Ενώ στο Wiley, έναν επίσης πάρα πολύ γνωστό διαθεματικό εκδότη, 1320 δημοσιεύσεις την τριετία. Σε ό,τι αφορά την έκπτωση, στον Elsevier ισχύει, όπως είπαμε, 20% έκπτωση. Εδώ υπάρχουν χρυσά και υβριδικά περιοδικά. Στον Sage 20% έκπτωση μόνο χρυσά περιοδικά, και στην Emerald 10% έκπτωση χρυσά και υβριδικά περιοδικά. Γνωρίζοντας ότι σε κάποια πανεπιστήμια υπάρχουν και κεφάλαια funds ανοιχτής πρόσβασης από τα ίδια τα ιδρύματα, αυτά μπορούν να λειτουργούν συνδυαστικά. Δηλαδή, πρώτα να εφαρμόζεται η έκπτωση του ΣΕΑΒ και ύστερα να καλύπτεται το κόστος από τα κεφάλαια των ιδρυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια εξοικονόμηση στα ίδια τα ιδρύματα. Τα προγράμματα συμμετοχής, όπως είπαμε, είναι το Scope 3 και το Open Library for Humanities. Η χρονική περίοδος που έχουμε ξεκινήσει και καλύπτουμε με το Scope 3 είναι από το 2014 στο 2024. Μέσα σε αυτό τη δεκαετία υπάρχει μια συνεχώς ανανεώμενη περίοδος συμμετοχής μας.
περιοδικά φυσικής υψηλής ενέργειας και συναφών πεδίων, όλα τα περιοδικά, περίπου 12-13 περιοδικά, με άδεια σε συμπάει και μηδενικό κόστος για τον συγγραφέα ή τη συγγραφέα. Η χρονική περίοδος του Open Library for Humanities είναι λίγο μικρότερη. Έχουμε ξεκινήσει να συνεργαζόμαστε με αυτή τη μεγάλη πλατφόρμα περιοδικών από το 2019 και έχει πάρα πολλά περιοδικά για κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Ξανά, το κόστος είναι μηδενικό για τον συγγραφέα. Μία καινοτομία που έχει εφαρμόσει ο ΣΕΑΒ από τις αρχές του Φεβρουαρίου του 2022 είναι το Hill 1000, μία πλατφόρμα, ένα gateway, όπως πιο σωστά θα μπορούσαμε να πούμε, που υποστηρίζεται από το F1000 Research του Taylor & Francis. Είναι μια πλατφόρμα η οποία, πέρα από το γεγονός ότι δημοσιεύει κάποιος ανοιχτά τις εργασίες του, εφαρμόζει το μοντέλο της ανοιχτής ομότιμης κρίσης, Open Peer Review, όπως ισχύει και στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Open Research Europe. Είναι μια θεματική πύλη, στην οποία έχουμε περιθώριο 30 δημοσιεύσεων το έτος από όλα τα πεδία και στους τύπους άρθρων που βλέπετε. Υπάρχουν μια σειρά από άρθρα τα οποία συνήθως δεν απαντώνται στα κλασικά περιοδικά, όπως για παράδειγμα Software Tool Articles ή Data Notes ή Genome Notes. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε κάποιες ειδικές ανάγκες δημοσίευσης που έχουν οι ερευνητές να τις δημοσιεύουν και ταυτόχρονα να παίρνουν σχόλια από τους κριτές, τα οποία θα είναι ανοιχτά, δίνοντας ένα τόνο διαφάνειας σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς μπορείτε, από πού μπορείτε να ξεκινήσετε, πέρα από αυτή την παρουσίαση των επιλογών, τη δική σας δουλειά? Μπορείτε να ελέγξετε, όπως είπαμε, ένα από τα 7.673 περιοδικά που υποστηρίζει ο ΣΕΑΒ στο Ευρετήριο Επιλέξιμων Περιοδικών Ανοιχτής Πρόσβασης. Άρα, αν γνωρίζετε τον τίτλο του περιοδικού, μπορείτε να τον αναζητήσετε και να δείτε αν τι ισχύει για αυτόν. Παράλληλα, οι όροι στήριξης αναεκδότη βρίσκονται στον οδηγό που έχουμε για τους εκδότες. Εκεί πέρα αναγράφονται όλες οι σχετικές πληροφορίες. Όπως είπαμε, η υποβολή του άρθρου γίνεται σε ένα από τα επιλέξιμα περιοδικά και θα πρέπει να είστε ο κύριος ή η κύρια συγγραφέας, να έχετε μια ενεργή σχέση με ίδρυμα μέλος του ΣΕΑΒ. Και αυτό γίνεται, οι ενέργειες οι δικές μας ξεκινούν κατόπιν της οριστικής αποδοχής του άρθρου, όταν θα έχετε το final acceptance, όχι ένα major revision note ή ένα minor revision note. Όταν έχετε το acceptance του άρθρου, τότε θα εμφανιστεί μέσα από το σύστημα του εκδότη η δυνατότητα να καλύψετε τα έξοδα δημοσίευσης από τον ΣΕΑΒ. Όταν ένα περιοδικό είναι χρυσό, θα είναι μονοδρομημένη αυτή η δυνατότητα. Αν όμως το περιοδικό είναι υβριδικό, μπορεί να σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε αν θα είναι συνδρομητικό ή αν θα είναι ανοιχτής πρόσβασης. Όταν θα έχετε αυτή την γνώση, αυτή την πληροφόρηση ότι έχει γίνει accepted, μπορείτε, η μονάδα μας επικοινωνεί μαζί σας, βλέποντας τη σχετική πληροφορία μέσα από τις πλατφόρμες και από το δικό μας μέρος εργασίας. Θα δεχτείτε κάποια επικοινωνία από το προσωπικό μας για τη διεκπαιρίωση του αιτήματος. Χρειάζεται και η δική σας ρητή συνένεση. Και μόλις την έχουμε, συνήθως όλα τα αιτήματα ολοκληρώνονται μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να πιστοποιούμε ότι όντως είναι δική σας επιλογή και δική σας θέληση να δημοσιευτεί σε ανοιχτής πρόσβασης καθεστώς και δεν έχει γίνει κάποιο λάθος κατά την επιλογή. Ζητούμε να υπάρχει η σχετική αναγνώριση του ΣΕΑΒ στο κομμάτι των ευχαριστειών. Οπότε μετά το acceptance και κάνοντας κάποιες τελευταίες διορθώσεις, θα θέλαμε να προσθέσετε το αντίστοιχο εδάφιο στο κομμάτι του acknowledgements που συνοδεύει τις περισσότερες φορές τα άρθρα. Αυτό είναι απαραίτητο για εμάς προκειμένου να φαίνεται προς τα έξω η συμβολή του συνδέσμου και να δικαιολογείται και ηθικά αλλά και τυπικά
η συμβολή των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και του ελληνικού δημοσίου στη δημοσίευση των άρθρων ανοιχτής πρόσβασης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Στη μονάδα μας, στο site της μονάδας μας, scholarly.healing.gr, υπάρχει πάντα η επίκαιρη πληροφόρηση. Πάντα μπορείτε να αναζητάτε περισσότερη πληροφορία είτε μέσα από το email μας, είτε στο τηλέφωνο που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, αλλά και οι συνάδελφοι στην οικία βιβλιοθήκη σας μπορούν να σας εξυπηρετήσουν πάρα πολύ, δίνοντας σας τις βασικές κατευθύνσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας.